Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες αποκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟΠ, που αφορούν καταρχήν τις προγραμματισμένες και πριν το σεισμό στο ξύλινο δάπατο του αγωνιστικού χώρου. Ο υπεύθυνος Δημοτικός Σύμβουλος Θάνος Σταματάκης μας ενημέρωσε ότι λόγω των εργασιών τα προγράμματα προπονήσεων τροποποιούνται και ότι η διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται να ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες περίπου. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ, όπου αυτό έπρεπε να αντικατασταθεί και να επισκευαστούν όλες οι ζημιές. Όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά, ξαναπροβλήκαμε στον διαγωνισμό. Αυτή τη φορά βρέθηκε ανάδοχος, γιατί ξεκινήσανε οι εργασίες σήμερα. Πιστεύουμε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι έτοιμο έτσι ώστε να δοθεί προς χρήση. Βεβαίως εκτός απρόπτου, γιατί όπως γνωρίζετε το ξύλο είναι φυσικός οργανισμός, οπότε να δούμε κατά πόσο είναι και η ζημιά. Φαντάζομαι ότι εξαιτίας αυτού άλλαξε και το πρόγραμμα των προγονήσεων που γίνονται εκεί, αν γίνονται. Έτσι έτσι είχαμε ένα πρόβλημα και λόγω του σεισμού, το ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άλλο γήπεδο. Βεβαίως αυτό το δεκαήμερο η προετοιμασία των ομάδων θα πρέπει να γίνει σε κάποιους άλλους χώρους. Από εκεί πέρα οι ομάδες είναι υπεύθυνες έτσι ώστε να βγάλουν το πρόγραμμα, το πώς θα αξιοποιήσουν αυτές τις 10 μέρες. Εμείς ευελπιστούμε ότι σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει τελειώσει η οργολάβηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το δώσουμε προς χρήση.